Χαίρετε, φίλε και φίλοι, επειδή κάποια κουβέντα έχει ανοίξει τώρα τελευταία με τι φετινέ φωτιέ, θα ήθελα να το συζητήσουμε λίγο το θέμα, αν θέλετε κι εσεί. Και, και καταρχά να ξεκαθαρίσω ότι είμαι υπέρ τη συζήτηση, έτσι. Ωραία, γιατί α, δεν ξέρει. Α δούμε τα δεδομένα. Τα δεδομένα είναι τα εξή. Ε, το φετινό καλοκαίρι, το καλοκαίρι στο μεταξύ, ε, Φοβερή εποχή. Ε, είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Το καλοκαίρι, φέτο δεν ήταν, Ε, Είναι του χρόνου. Το λέει. Είναι η καλύτερη εποχή του χρόνου. Είναι αυτό το πράγμα που συμβαίνει και στο Ιράν. Που πα και βλέπει έναν κάτοικο να λεις, να περνάει από εκεί πέρα και λε: Α, ωραίο είναι αυτό. Και περνάει κάποιο άλλο και λε: αυτό είναι καλύτερο. Και περνάει κάποιο ακόμα και λε: Αυτό ακόμα καλύτερο. Που είναι κάθε πέρσι και καλύτερα. Το ξέρω ότι είναι κάπω εκτό θέματο η εισαγωγή, αλλά κοιτάξτε να δείτε. Δεν θα τρελαθούμε κιόλα επειδή έχουμε περάσει τα όρια τη παράνοια. Επειδή δηλαδή είμαστε στα όρια τη τρέλα, δεν θα τρελαθούμε και τελείω δηλαδή. Επειδή είμαστε ήδη τρελοί, τα λογοπαίγνια μα έχουν μείνει. Τι έχει γίνει μέχρι τη στιγμή τώρα που κάνω το βίντεο, τι έχει καεί έχει και η μισή ρόδος Είχαμε μια πυρκαγιά στο βόλο που έχει κάψει μια αποθήκη πυρομαχικών ε, αεροδρομίου. Έχουν φύγει τα F-16, έχουν σηκωθεί και έχουν φύγει και έχουν πάει σε άλλο αεροδρόμιο, επειδή τα κυνηγούσε η φωτιά. Ε, και πήγαν σε άλλο αεροδρόμιο και πήγε πάλι εκεί η φωτιά, λες, και του χρωστούσαν λεφτά. Που ήταν η φωτιά όπου και να πάτε, θα σας βρούμε, ρε. Είχαμε F-16 πρόσφυγες, το καταλαβαίνετε. Είχαμε φωτιά στη Βιωτία, είχαμε φωτιά στη Σκύρω, φωτιά στην Κέρκυρα, φωτιά στην Πάρνηθα, φωτιά στη Θράκη. Το μόνο που δεν έχει πάρει φωτιά μέχρι στιγμή είναι τα Σαββατόβραδα. Έχουν καεί τη στιγμή που κάνω το βίντεο ε, γύρω στο 1.200.000 στρέμματα. Και δεν θα ήθελα να επεκταθώ στο θέμα, αλλά κυρίω δεν θα ήθελα το θέμα να επεκταθεί από μόνο του. Και ποιο φταίει για τι φωτιέ. Α πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ποιο φταίει για τι φωτιέ. Ξεκάθαρα, ο προμηθέα. Ο πρώτο άνθρωπο που ήταν delivery. Που ό,τι ήθελε το προμήθευε. Ο προμηθέα, το λέει το όνομά του. Που πήγε πήρε τη φωτιά από του Θεού και την προμήθευσε στου ανθρώπου. Και τι κάναν αυτοί. Ορίστε, να τα αποτελέσματα. Αμέσω μετά στη δεύτερη θέση ρεαλιστικότητα είναι πια είναι η τετραετία 2015-2019. Αυτή φταίει για τι φωτιέ τώρα. Το 2023 ξεκάθαρα φταίει η τετραετία 2015-2019. Και προφανώ και να μην το ξεχάσω, αυτό ο ένα μήνα τη υπηρεσιακή κυβέρνηση μετά τι εκλογέ. Αλλά αυτό ήταν τραγικό. Εκεί χάθηκε η μπάλα. Και για να πάμε και στη ρίζα του κακού, φταίει το γεγονό ότι έφυγε ο στράτο Διονυσίου. Γιατί έφυγε ο στράτο και τι έκανε το κράτο, παρέλυσε. Που εγώ αυτό το πράγμα το άκουγα, φίλε, έφυγε ο στρατό και παρέλασε το κράτο. Ότι δηλαδή έφυγε ο στρατό και βγήκαμε όλοι στον δρόμο να κάνουμε παρέλαση. Το οποίο είναι πιο λογικό. Σε εκείνη την τετραετία λοιπόν την αποφράδα έγινε αυτό το πράγμα με την πυρκαγιά, α πούμε, ένα αποτρόπαιο πράγμα με νεκρού, το οποίο ακόμα είναι μονάδα μέτρηση τραγωδία. Το λέμε αυτή, η πυρκαγιά ισούται με τόσο επιδείο α πούμε μάτι. Και τι έγινε μετά, βεβαίω και οι υπεύθυνοι οδηγήθηκαν στη δικαιοσύνη. Ο υπουργό δικάστηκε. Εννοείται. Αθωώθηκε βέβαια. Αλλά δεν έχει σημασία και υπεύθυνοι εκεί τη πυροσβεστική τι έγινε. Καθαρέθηκαν, ξυλώθηκαν και μετά ήρθε η επόμενη κυβέρνηση και λέει: Παι, Παιδιά, τέτοια τεχνογνωσία, πού θα ξαναβρούμε. Και του πήρε και του προήγαγε. Γιατί παρέλυσε το κράτο, αλλά όχι η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση ξέρει πάρα πολύ καλά τι κάνει. Γιατί η κυβέρνηση είναι κοντά στον πολίτη, είναι κοντά στο λαό. Λέει: Σα ακούμε, μιλάτε, σα ακούμε. Νουδωτέ, λέει πόσε φορέ εσεί στην καθημερινή σα ομιλία είπατε, α πούμε, ξέρω εγώ, Πόπο, φίλε μου, σήμερα είσαι φωτιά. Πόσε φορέ ο καθένα έχει πει θα του ρίξω στάχτη στα μάτια. Πόσε φορέ έχει πει ο καθένα εδώ ο κόσμο καίγεται κτλ. Δηλαδή τα άκουσα αυτά τα πράγματα. Το αφουγκράστηκε αυτό το πράγμα η κυβέρνηση και λέει αυτό θα το διορθώσουμε. Δηλαδή είναι δυνατόν να λε εσύ εδώ ο κόσμο καίγεται και να μην υπάρχει μια ρεAL, ρεαλιστική απεικόνηση να μπορεί να ξέρει τι σημαίνει αυτό να λε, θα του ρίξω στάχτη στα μάτια και να μην υπάρχουν στάχτε. Δηλαδή να πρέπει να καπνίσει, να γεμίσει ένα τασάκι, α πούμε, για να κάνει τη δουλειά σου. Πόσε φωτίτσε έχετε κάνει, α πούμε, ξέρω εγώ, αντιδράσει στο Instagram. Δηλαδή θα τα αφήσουμε όλα στην ιδιωτική πρωτοβουλία. Όχι βέβαια. Εκεί το θέλουμε το κράτο για τα σοβαρά. Δεν έχουμε, λέει, μέσα δασοπυρόσβεση. Ποιο το λέει αυτό. Και η θάλασσα τι είναι. Τι την έχουμε τη θάλασσα. Έχουμε τη μεγαλύτερη ακτογραμμή γενικά από χώρε που έχουν λιγότερη ακτογραμμή από εμά. Τι θα την κάνουμε την αυτογραμμή, θα την αφήσουμε έτσι ανεκμετάλλευτη, να είναι η βαριά βιομηχανία τη χώρα. Θα τη γεμίσουμε ξαπλώστρα ομπρέλα μέχρι εκεί που φτάνει το μάτι. Πάλι το λογοπαίγνιο. Όχι βέβαια, θα την κάνουμε και μέσω πυρόσβεση. Ποιο σα φταίει που δεν έχετε βάλει θάλασσα μέσα στα βουνά να πηγαίνουν οι φωτιέ να σβήνουν. Και ορίστε που το κάνατε και θέμα με τι ξαπλώστρε εκεί πέρα, α πούμε που ήταν μέσα στο νερό. Δεν είναι απλέ ξαπλώστρε, είναι σωστικά μέσα. Πα εκεί, έρχεται η φωτιά, σβήνει. Και γλιτώνει και έρχεται μετά ο σερβιτόρο σου το καφεδάκι σου. Το είπε ο Πρωθυπουργό στη Βουλή. Δεν γίνεται να έχουμε ένα ελικόπτερο πάνω από κάθε χωριό. Το ελικόπτερο θα πάει στο χωριό του ανθρώπου του δικού μα. Τα ελικόπτερα τα θέλουμε για άλλου λόγου. Τα θέλουμε για να μπορούμε να πηγαίνουμε στην αντίπαρο τη μία μέρα και την άλλη μέρα να πηγαίνουμε στην επίδαυρο να δούμε το λιγνάδι. Για τα ουσιαστικά. Το είπε, λέει, θα θέλαμε περισσότερα μέσα πυρόσβεση. Έχουμε ήδη πάρα πολλά. Το οποίο δηλαδή σαν έκφραση τώρα το ακού και είναι, μιλάμε. Είναι αριστούργηματικό αυτό το πράγμα. Είναι επίπεδου συγγνώμη που άργησα, δεν ήθελα να έρθω είναι μια ατάκα μνημείο του παγκόσμιου πολιτισμού που αξίζει να μείνει αθάνατη. Αθάνατη, βέβαια, σαν να είναι πιλότο σε καναντέρ. Γιατί εδώ το δύσκολο δεν είναι το να μείνει αθάνατο, είναι το να μείνει ζωντανό. Δηλαδή, αν το ήξερε αυτό ο Αχυλέα, θα πήγαινε στον Τροϊκό Πόλεμο εκεί πέρα στην πρώτη μάχη, πάρ τον κάτω. Αθάνατο. Ορίστε, ούτε δουλειά, ούτε τίποτα. Φυσικά και ήμασταν έτοιμοι να το αντιμετωπίσουμε αυτό το πράγμα. Έφτασε η φωτιά στην Αλεξανδρούπολη στο νοσοκομείο. Τι κάναμε, δύο κινήσει απλέ που ήμασταν προετοιμασμένοι για αυτέ. Πήραμε τα βρέφη, και τα πήγαμε στην Καβάλα. Τα πήραμε από ένα νοσοκομείο που είχε θερμοκοιτίδε και τα πήγαμε σε ένα άλλο νοσοκομείο το οποίο δεν είχε θερμοκοιτίδε. Και τι να τι κάνουν τι θερμοκοιτίδε με τόση ζέστη. Και δεν είναι φοβερή αυτή η εμπειρία σε εκείνη την ηλικία, εκεί που διαμορφώνε από τι πρώτε εμπειρίε τη ζωή σου. Δεν είναι πολύ χρήσιμο να αποκτήσει αυτό το πράγμα το να πρέπει να φύγει από το μέρο που γεννήθηκε, άρον-άρον, να πα κάπου αλλού και να σου πούνε, ξέρει κάτι, εδώ δεν σε θέλουμε, έχουμε δικά μα βρεφάκια. Κλειστή η πόρτα. Να γυρίζετε πίσω εκεί που γεννηθήκατε. Μα εκεί καίγεται. Δεν μα νοιάζει. Εμεί έτσι κάνουμε εδώ πέρα. Και η δεύτερη κίνηση φοβερή, τώρα μιλάμε για φοβερή κίνηση, ήταν που πήρε του ασθενεί από το νοσοκομείο και του πήγε στο πλοίο τη γραμμή και έφτιαξε ένα πλωτό νοσοκομείο και αν βυθιζόταν θα ήταν ένα υποβρύχιο νοσοκομείο. Πρωτοποριακό στα παγκόσμια χρονικά. Γιατί τι χρειάζεται ένα νοσοκομείο, τι χρειάζεται. Χρειάζεται προσωπικό, χρειάζεται θάλαμου, χρειάζεται κρεβάτια, χρειάζεται φάρμακα, χρειάζεται εξοπλισμό, εγκαταστάσει, οξυγόνο, χρειάζεται συνθήκε αντισηψία, χρειάζεται καθαριότητα νοσοκομείου. Όχι βέβαια. Το μόνο που χρειάζεται είναι ένα καναπέ να μπορεί να ξαπλώσει ένα άνθρωπο. Και τι θα κάνει με τι ενδονοσοκομιακέ λοιμώξει. Ξεμπέρδεψε. Δεν μπορεί να έχει ενδονοσοκομιακέ λοιμώξει αν δεν έχει νοσοκομείο. Θα έχει ενδοκαραβικέ. Άλλο αυτό. Ποιο είναι ο μάγκα. Να βγαίνει ο άλλο να λέει 7, σε παίρνει αριστερά έναν ωρό και μια αντιβίωση στο 4. Ο Έλληνα, ο πολυμήχανο Οδυσσέα που βρίσκει λύση σε προβλήματα στα οποία δεν θα χρειαζόταν να βρει λύση αν τα έλυνε νωρίτερα. Αλλά έτσι είμαστε εμεί. Πρέπει να φτιάξουμε την κατάλληλη στιγμή για να διαπρέψουμε. Γιατί έρχονται διάφοροι και λένε για τι φωτιέ τι κάνατε. Θα σα πούμε εμεί τι κάναμε. Κάναμε καταρχά ένα πολύ ε, σε βάθο χρόνου σχεδιασμό. Τι είπαμε, πήραμε του πυροσβέστε, του δασοπυροσβέστε, είπαμε, εσεί δεν θα είστε αρμοδιότητα του δασαρχείου, θα είστε τη πυροσβεστικής Το οποίο είναι απόλυτα λογικό. Γιατί ποιο είναι πιο κατάλληλο άνθρωπο για να σβήνει φωτιέ στο δάσο. Να ξέρει, ας πούμε, να καθαρίζει το δάσο από τα ξερά, να περιποιείται τα ξύλα, να φτιάχνει αντιπυρικέ ζώνε, να κάνει διαχείριση υδάτων. Ποιο, ο δασικό, όχι βέβαια, ο άνθρωπο που τον παίρνει τηλέφωνο για να έρθει να σε απεγκλωβίσει από τον σανσέρ. Αυτό είναι. Και μετά υποστελεχώσαμε και τι δύο υπηρεσίε, και μετά, σαν να μην φτάνει αυτό το γραφειοκρατικό πράγμα που φτιάξαμε, αφήσαμε και εξοπλισμό από το 1970. Για τι φωτιέ τι κάνατε. Ορίστε. Αυτό κάναμε. Είναι σαν να λε τι κάνει για το πονοκέφαλο. Πίνω την προηγούμενη μέρα. Και κατέληξαν δηλαδή να στηρίζονται αυτέ οι υπηρεσίε σε εποχικού υπαλλήλου, εποχικού δασοπυροσβέστε, οι οποίοι δουλεύουν για λίγο και μετά απολύονται. Με τεράστια κενά στου οργανισμού τώρα αυτών των υπηρεσιών. Που πήγαν οι άνθρωποι να διαμαρτυρηθούν και τι έκανε το κράτο, του αντιμετώπισε αντίστοιχα και αναλογικά, όπω έπρεπε. Δηλαδή, βγήκαν οι δασοπυροσβέστε, οι εποχιακοί, να διαδηλώσουν και τα ματ του πλάκωσαν στο ξύλο, του έριξαν ξύλο δηλαδή, και μετά του κατέβρεξαν και με την άβρα. Γιατί ακριβώ αυτό το πράγμα. Του ρίχνει ξύλο, ξύλο βρεγμένο. Αρπάζει το βρεγμένο ξύλο. Όχι βέβαια, γιατί ήταν λίγο αρπαγμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Λένε θα κάνουμε κατάσβεση. Κάει και το δάσο τη δαδιά. Ποιο να το περίμενε ότι το δάσο τη δαδιά χρειάζεται προστασία από τη φωτιά. Ποιο να μα το έλεγε αυτό το πράγμα. Πού να το φανταστούμε εμεί ότι το δάσο που δίνει ξύλα για να τα κάνουμε πυρσού θα έπαιρνε φωτιά και ότι θα ήθελε. Και πυροπροστασία. Γιατί ξέρετε τι είναι χειρότερο από το να καίγεται ένα 3.000 δάσο, που είναι καταφύγιο ειδών σπάνιων που είναι υποαπειλή ή υποεξαφάνιση. Χειρότερο από αυτό το πράγμα είναι το μισθολογικό κόστο των πυροσβεστών. Αυτό δεν μπορούμε να το ανεχτούμε. Εκεί θα βάλουμε τη γραμμή. Συγκεκριμένα όμω, πυροσβεστών. Γιατρών και νοσηλευτών. Γιατί όχι γενικά το μισθολογικό κόστο, αυτό δεν είναι θέμα γενικά. Έχουμε, α πούμε, 54.000 αστυνομικού και 10.000 ιερεί. Είμαστε γιατί το κάνουμε αυτό, Για να είμαστε προφυλαγμένοι απέναντι σε κάθε κίνδυνο που μπορεί να αντιμετωπιστεί με την προσευχή και μετά προφυλαγμένοι απέναντι στη συνειδητοποίηση ότι δεν υπάρχουν πάρα πολλοί τέτοιοι. Και πραγματικά είναι απαραίτητη, παιδιά, η αστυνομική είναι απαραίτητη. Πήρε φωτιά η ρόδο. Τι κάναμε, στείλαμε αστυνομικού. Το λογικό δηλαδή. Και τι κάνανε οι αστυνομικοί, τη δουλειά του. Πήγε ο άλλο να σβήσει τη φωτιά, α πούμε, ένα βιτίο με νερό. Τον σταμάτησε ο αστυνομικό, του λέει άδεια δίπλωμα. Του λέει Μα πάω να σβήσω τη φωτιά. Άδεια δίπλωμα. Πάρε την άδεια εδώ και προσπάθησε να τη διπλώσει. Μπορεί. Και τον έγραψε. Είναι απαραίτητη, παιδιά, βλέπετε τι γίνεται στη Θράκη χωρί την αστυνομία. Που άλλο, α πούμε, πήρε την πρωτοβουλία μόνο του άνθρωπο. Μόνο του λέει Δεν υπάρχει αστυνομία, δεν πειράζει, το, το κάνω εγώ. Αναγκάστηκε ο άλλο μόνο του να βγει στο δάσο να μαζέψει κομμάτια. Κομμάτια τα είπε, έχει σημασία η λέξη. Ότι βγαίνει εσύ, α πούμε, να πα έξω να διασκεδάσει και πα στον dj του λε: Παίζει αυτό το αγαπημένο μου κομμάτι. Και έρχεται ο dj και σου φέρνει έναν άνθρωπο. Και τον βλέπει και λε: Ναι, αυτό εννοούσα. Θέλω έναν άνθρωπο που δεν έχει στον ήλιο μοίρα. Αυτό είναι το αγαπημένο μου κομμάτι. Βγήκε λοιπόν αυτό ο άνθρωπο εκεί και στίβαξε σε μια κλούβα αδιαφανή άλλα κομμάτια εκεί. Και, και όταν μετά τον σταμάτησαν, γιατί ο ίδιο τα έβγαλε στο ίντερνετ αυτά τα πράγματα. Τον σταμάτησαν και λέει: Α, ήταν αυτοί εδώ πέρα, μου κάνανε πίγαν να κάψουν και πραγματικά. Επενεύει η δικαιοσύνη όντω εκεί και σύμφωνα με μία δήλωση του εισαγγελέα, ο οποίο ποτέ δεν κάνει δηλώσει, βρέθηκαν λέει στοιχεία που επιβεβαιώνουν τι κατηγορίε αυτού του ανθρώπου, ο οποίο ήταν κατηγορούμενο, αλλά κατηγορί, κατηγόρησε του άλλου που είχε μέσα στο, στο φορτηγό του. Και τελικά, μετά από έρευνα, δεν βρέθηκε κάτι, αυτοί οι άνθρωποι απελευθερώθηκαν και επίση απελευθερώθηκε και αυτό που του μάζεψε. Γιατί είναι οκ, okay. Δεν μπορεί πλέον να βγαίνει στον δρόμο, να βλέπει πράγματα εκεί που δεν σ' αρέσουν, να τον πουζουβιάζει αυτόν τον άνθρωπο, εσύ μόνο σου, και να τον βάζει σε μία κλούβα. Και τον κάνει βόλτα. Είναι οκ. Okay. Γιατί είναι, αυτό είναι το θέμα. Το θέμα είναι τα κομμάτια. Σου μάζεψε αυτό σε αυτά τα κομμάτια. Κάποια άλλα κομμάτια βρέθηκαν απανθρακωμένα, χωρί χαρτιά. Γιατί ξέρετε, τα χαρτιά είναι πυρήμαχα. Όταν καίγεσαι το χαρτί δεν καίγεται, αντιστέκεται. Λέει κάποια στιγμή κάποιο θα χρειαστεί να με Εγώ δεν θα καώ. Και προσπαθούν εκεί πέρα να κάνουν αυτή τη διαχείριση των κομματιών. Εκεί και μπλέχτηκε και ο πιο αρμόδιο από όλου. Ο κομματικό μηχανισμό που κάνει αυτό το πράγμα. Διαχειρίζεται τα κομμάτια. Γιατί είναι πολύ λογική η σκέψη, λε. Εγώ τώρα περνάω από ένα δάσο. Αν βγω από το δάσο, θα με συλλάβουν. Άρα πρέπει να μείνω μέσα στο δάσο. Οπότε τι θα κάνω, θα το πυρπολίσω. Γιατί είναι λογικό. Είναι λογικό να, να κάνει αυτή τη σκέψη, αν έχει ένα εγκεφαλικό κύτταρο. Είναι πολύ λογικό. Και βεβαιώθηκε αυτό γιατί αυτή την ίδια δήλωση την έκανε και ο Πρωθυπουργό από το βήμα τη Βουλή. Λέει ότι είναι σχεδόν σίγουρο ότι έγινε αυτό το πράγμα ακριβώ όπω σα το λέω. Δεν έχει καμία σημασία ότι άμα το σκεφτεί δύο δευτερόλεπτα λε Όχι. Θα με πιστέψετε, είναι όπω το λέω. 41%. Αυτά τα πράγματα έχουν λυθεί. Είναι πιο λογικό να πούμε ότι οι άνθρωποι έχουν διάθεση να αυτό αυτοπυρποληθούν παρά να πούμε ότι τα έχουμε κάνει ρόιδο. Γιατί έχουμε ασύμετρη απειλή. Αυτή είναι. Δηλαδή, πα και τη βλέπει την απειλή και λε, αυτή η δεξιά πλευρά δεν ταιριάζει με την αριστερή. Όχι. Είναι ασύμετρο αυτό, είσαι άσχημη. Δηλαδή, τι φωτιέ εδώ τι βάζουν αυτοί, εκεί τι φωτιέ τη βάζουν οι άλλοι. Άμα είναι κάπου που είναι μακριά από αυτού του δύο, ε, είναι η κλιματική αλλαγή. Και το σημαντικό είναι να βρούμε πώ μπήκε η φωτιά. Γιατί αν βρούμε ποιο την έβαλε, ποιο αλητήριο έβαλε τη φωτιά, λύνεται το πρόβλημα. Βρίσκει ποιο έβαλε τη φωτιά, σβήνει η φωτιά. Δεν το βρίσκει, συνεχίζει να καίει. Καίγεται η θράκη δύο εβδομάδε χωρί διάλειμμα. Γιατί, γιατί? δεν έχουμε βρει ακόμα ποιο έβαλε τη φωτιά. Το είπε ο Κικίλια. Αλητήριοι εμπριστέ. Θα δείτε τι θα πάθετε. Θα σα κάνουμε ντά. Κουνελάκια, κουνελάκια. Μια κατάσταση γενικά αδιανόητη, στην οποία πραγματικά αν κοιτούσε κάποιο πάνω στον ουρανό, αυτέ τι μέρε από οποιοδήποτε σημείο τη Ελλάδα, θα έβλεπε ξεκάθαρα το εκλογικό αποτέλεσμα.